Πρόεδρε Ασουρέ, για άλλη μια χρονιά από τον Σύλλογο την Αδελφότητα, ποιο είναι το φετινό μήνυμα? Το μήνυμα είναι Ασουρέ σημαίνει ειρήνη. Ειρήνη, ειρήνη, ειρήνη. Και φέτος ονομάσαμε Ασουρέ της Ειρήνης. Επειδή σε ονομάζεται έτσι και σημαίνει αυτό. Κάθε χρόνο, όπως βλέπετε, ήταν προηγούμενο μήνα, αλλά λόγω φόρτο δουλειάς δεν μπορούσαμε, όλοι δουλεύουμε, ξέρετε πολύ καλά, και είπαμε να το κάνουμε μετά από 15 μέρες και όπως βλέπετε έχουμε πάρα πολλά άτομα που έχουν φτιάξει. Πόσοι εθελοντές βοήθησαν και πόσες κατσαρόλες με Ασουρέ φτιάξατε? Μέχρι στιγμής είμαστε στα 15 κατσαρόλες και περιμένουμε άλλα 2 κατσαρόλες, δηλαδή 17 κατσαρόλες. Ήδη έχουμε δώσει περίπου 7-8 κατσαρόλες, όποιος περνάει και όποιος θέλει να έρθει. Το μήνυμα είναι ότι τα έθιμά μας και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως συνεχίσαν οι πρόγονοί μας εδώ στο νησί, σημαίνει και περεκέτη και αδερφοσύνη και ειρήνη. Όπως ήταν ο μύθος με τον Νόε, και σαρκοφάγη και χορτοφάγη σε ένα πλοίο ζούσανε καλά μια χαρά και επιζήσανε και φέραμε και είμαστε εδώ. Η σημερινή εκδήλωση τιμά με την παρουσία του και ο πρόξενος και θέλαμε έτσι να τον ρωτήσουμε να μας βοηθήσει και η κυρία Χαϊδαράκη, η αντιπρόεδρος του Συλλόγου, να μας πείτε και το σκοπό του ταξιδιού και το μήνυμα που θέλει να δώσει. Bugün burada bulunmaktan çok mutluyum. Siz değerli İstanköylü yetkililer, değerli basın mensupları, değerli Türk kardeşlerim, soydaşlarım, bugün burada buradaki dernek tarafından düzenlenmiş olan Aşure etkinliğine davet aldım. Davet üzerine buraya geldim. Kadri Bey az önce Aşure'nin ne olduğunu, bunun mesajının ne olduğunu gayet açık bir şekilde söyledi. Sizlerle de paylaştı bunu. Dolayısıyla bu anlamlı günde hep birlikte bu barış temasında, barış altında aşurelerimizi yiyeceğiz, paylaşacağız. Eğer izin verirlerse ben de kaplara birazdan aşure koyacağım burada. Çok teşekkür ederim. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας με τους εκπροσώπους του Δήμου, τον κύριο Έπαρχο, τον Τύπο, τους ομογενείς μας. Είμαστε εδώ πέρα σήμερα για την εκδήλωση του Ασουρέ, κάτω από το πέπλο της ειρήνης. Θα να το γευτούμε όλοι μαζί και αν με επιτρέψουν σε λίγο θα ήθελα και εγώ να κεράσω. Θα κεράσετε ο ίδιος έτσι τον κόσμο και τους παρευρισκόμενους, θα πάει και σε σπίτια να δώσει, γιατί γνωρίζουμε ότι με τον Ασουρέ δίνονται και πολλές μερίδες και σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Kendinizi ikrama edecek misiniz gibi evlere dağıtacak mısınız diyor. Çünkü diyor biliyoruz diyor aşure diyor ihtiyacı olan kişilere de dağıtılıyor diyor. Elbette biz bunu bundan bir süre önce Rodos'ta yaptık, dağıttık. Ben bulunduğum konutta da aşure pişirttim. Orada Rodos'ta civara dağıttık. Oradaki değerli Türk soydaşlarımıza da dağıttık. Yunan komşularımıza da paylaştık. Bu önümüzdeki dönemde de Allah hepimize sağlık versin. Böyle güzel etkinliklerde yine bu şekilde seçkin bir topluluk olarak bir araya gelelim diye temenni ediyorum. Ne fizika? Θα μοιράσω και εγώ προσωπικά σε όλους. Το ίδιο κάναμε και στη Ρόδο πριν από μερικές μέρες. Φτιάξαμε και στην επόμενη προξενείου και μοιράσαμε σε όλους τους Ροδίτες. Και θα ήθελα πάρα πολύ και σύντομα πάλι ξανά να παραβρεθούμε σε παρόμοιες εκδηλώσεις, να είμαστε όλοι μαζί χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με ειρήνη. Έπαρχε το δικό σας μήνυμα για τη σημερινή ημέρα. Εγώ να σας πω, είμαι προσκεκλημένος στην εκδήλωση αυτή. Οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την πρόσκληση. Από ό,τι ακούσατε προηγουμένως, η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη πάνω απ' όλα στην ειρήνη. Είναι γιορτή που δείχνει το αίσθημα της αγάπης, αλληλεγγύης και ειρήνης. Αυτά ήθελα να πω και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί με τους μουσουλμάνους αδελφούς, στους οποίους εύχομαι χρόνια πολλά και να είναι πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι.
Αντιδήμαρχε, το δικό σας μήνυμα για τη σημερινή έτσι, εκδήλωση. Εκ μέρους του Δημάρχου μας Θεοδόση Νικηταρά και όλων των συναδέλφων του Δημοτικού Συμβουλίου, να μεταφέρουμε τις ευχές για χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους. Πραγματικά είναι μια γιορτή που συμβολίζει την αυθονία, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά. Όλα τα καλά, τα αγαθά της γης βρίσκονται μέσα σε αυτό το κέρασμα, σε αυτό το γλύκισμα, που δείχνουν ότι ο άνθρωπος με τον κόπο του, με τον βιοπορισμό του, όταν σέβεται τη μάνα γη, τον θρέφει. Έτσι συμβαίνει ανά τους αιώνες, έτσι συμβαίνει και τώρα. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε τη φύση και το περιβάλλον και να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Αυτό που είπε και ο πρόξενος και ο πρόεδρος, ότι τα μοιράζουν σπίτι-σπίτι σε όλες τις οικογένειες, δείχνει ακριβώς ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μια αλυσίδα, να υπερισχύει η αδελφοσύνη των λαών. Και η ΚΟΣ έχει δείξει ότι είναι μια φιλειρηνική, φιλήσυχη κοινωνία που σέβεται τη διαφορετικότητα των λαών και των πολιτισμών και έτσι θα συνεχίσει να πορεύεται και στο μέλλον. Ένας τουριστικός προορισμός που προοδεύει, που έχει πάρα πολλά ερεθίσματα, εάν δεν έχει βάση και πίστη στην ιστορία του, δεν μπορεί να έχει επιτυχία και κοινωνική συνοχή. Εμείς λοιπόν χαιρετίζουμε με χαρά και περηφάνεια αυτά τα έθιμα και γι' αυτό είμαστε εδώ να τα τιμήσουμε και να συγχαρούμε και τον αξιοπρόεδρο και τα μέλη του Συλλόγου που πάντα συγκεντρώνουν τόσους εθελοντές και έχει και πολλή νεολαία που συμμετέχει σε όλα αυτά τα έθιμα. Κυρία Καταρζή, το δικό σας μήνυμα. Ναι, ήθελα και εγώ να πω χρόνια πολλά στους συμπατριώτες μας μουσουλμάνους, με υγεία, ευτυχία και ειρήνη στα σπιτικά τους.